Έφυγες. Γεια σας. Καταρχάς, πώς σας λένε? Λοιπόν, ονομάζομαι Στέφανος Μιστάρας και είμαι γιος ενός πρωταγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και στα βιβλία του Λάζαρου Αρσενίου αναφέρονται σελίδες ολόκληρες για την προσφορά του πατέρα μου στην Εθνική Αντίσταση. Θα σας περιφέρω μερικά γεγονότα για να δείτε τι σημασία είχαν τότε η αντίσταση κατά των Γερμανών, Φασιστών και Ιταλών. Πόσο χρόνο ήσασταν στην κατοχή? Στην κατοχή ήμουν 7 ετών, 7 years old, στην κατοχή. Αλλά παρακολουθούσα όμως όλη τη δράση από κοντά, γιατί ήμουν δίπλα στα γεγονότα. Θέλω να σας πω το εξής. Στην κατοχή... Να μας πει ο κύριος τώρα. Για κάθε τι έγινε. Τι θέλετε. Πού είναι η κοπέρα, ποιος θα μεταφράσει. Α, τα λέω. Ναι, ελάτε εδώ. Όχι, πείτε τα, θα τα πούμε εμείς μετά. Εγώ με ένα μέσηλα στη Λάρισα να ανασυγκροτήσω την οργάνωση τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 1944. Συνεπώς ήμουνα τους τελευταίους μήνες που απελευθερώθηκε η Λάρισα. Η Λάρισα τότε είχε γύρω στους 35.000 κατοίκους. Από αυτούς το 40% ήταν οργανωμένοι στο ΙΑΜ. Όταν λέμε ήταν οργανωμένοι, συνεδρίαζαν, πέραν αποφάσεις, εκτελούσαν, κάναν δουλειά επαναστατική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλοι κάτοικοι δεν ήταν αντιστασιακοί. Ήταν καθολική αντίσταση. Εκτός από τους οργανωμένους, ήταν και οι άλλοι πατριώτες. Επειδή είτε οργανωμένοι ήταν το 40%, μπορούμε να πούμε ότι το 95-99% των κατοίκων ήταν αντιστασιακοί και μας βοηθούσαν. Να μας πει, κύριε. Λοιπόν, μας. Το 1940, όταν οι Ιταλοί θέλησαν να έρθουν στην Ελλάδα, εμείς αντισταθήκαμε. Είπαμε το όχι, no. Το έχετε ακούσει. Και στα βουνά της Αλβανίας πολεμήσαμε γενναία και τους κατατροπώσαμε, τους νικήσαμε τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί ήταν σύμμαχοι με τους Γερμανούς. Ήταν σύμμαχοι. Και είδαν οι Γερμανοί με τον Χίτλερ ότι οι Ιταλοί δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, να έρθουν στην Ελλάδα και να την κυριεύσουν. Επενέβη τότε οι Γερμανοί, οι οποίοι ήταν όπλα, πολεμοφόδια, αεροπλάνα, κόσμος, μηχανικά μέσα κλπ. Και έσπασε το μέτωπο της Αλβανίας και ήρθαν μέσα. Ο στρατός τότε της Ελλάδος διαλύθηκε. Αλλά τι έγινε, από το χωριό μου Καστανιά της Καλαμπάκας, που ήταν κοντά στην Αλβανία περίπου, οι στρατιώτες τα όπλα που είχαν τα αφήναν από εδώ, τα πετούσαν από εκεί για να πάρουν ένα ψωμί για να ζήσουν. Δεν υπήρχε τίποτα. Η πείνα ήταν μεγάλη. Και ο πατέρας μου ήταν οπλουργός. Έκανε όπλα, δηλαδή επισκεύαζε όπλα και πέρασαν από τα χέρια του περίπου 1500 όπλα να τα επισκευάσει, όπως λέει στο βιβλίο του ο Λάζαρος, κύριος Λάζαρος, να τα επισκευάσει, να τα πάρουν οι αντάρτες, γιατί χωρίς όπλο τι αντίσταση θα είχε, θα υπήρχε. Από αυτή την ενέργεια που επισκεύασε τόσα όπλα ονομάστηκε πατέρας των όπλων. Πατέρας των όπλων, Θύμιος. Ναι. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο αυτό. Στο χωριό έγινε ένα μεγάλο συνέδριο για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα η αντίσταση. Στο συνέδριο αυτό
έλαβε μέρος όλη η ηγεσία του Εάμελας. Στέφανος Σαράφης, Άρη Βελουχιώτης, ο Μητροπολίτης, ο Κιμ Κοζάνης, η Αγγλική Αποστολή, ο Χίλς και ο Γιουγχάους, ήταν Άγγλοι, οι οποίοι ήταν εδώ στην Ελλάδα, σαν σύμβολοι, να πούμε, της αντίστασης. Λοιπόν, κλήθηκα το όνομα του δάσκαλου. Λέγονταν Πλουμίδης. Πλουμίδης. Mm-hmm. Αυτός το υπηκού, ε? Το υπηκού δεν ήταν. Όχι. Αυτός ήταν δάσκαλος στη χωριά της Ελασσόνας, διέδωσε τον κομμουνισμό και στην Τζαριτσάνη. Ήταν και όταν κατέβηκε στην Αθήνα, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου, συνελήθη και εκτελέστηκε ως μέλος του πολιτικού γραφείου Νικόλαος Πλουμπίδης. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Λάρισα έχει μεγάλη κίνηση κατασκοπίας και αντικατασκοπίας. Εμείς είχαμε επιτύχει να πάρουμε από τους Γερμανούς το πρόγραμμα που θα συμμετούσαν ήταν η Γερμανία από την Νότια Ελλάδα. Την τάδε του μηνός θα περνούσε η φρουρά Σπάρτης, την τάδε του μηνός Σκαλαμάτα, την τάδε του μηνός... Αυτές τις πληροφορίες τις δίναμε σε κλιμάκιο των Αμερικανών αξιωματικών που ήταν στο Πολυδέντη, στη Φουροκάτη, στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, ο Αιζενχάουερ, με ακούτε, ο Αιζενχάουερ μάθαινε υπεύθυνα πότε συμπτύσσονται οι φρουρές των Γερμανών από την Ελλάδα. Και μας έστειλε συγχαρητήρια, έγγραφο. Το συγχαρητήριο έγγραφο το κράτησε ο αξιωματικός, το στέλεχος που έκανε αυτές τις δουλειές, που έπαιρνε τις πληροφορίες από τους Γερμανούς και τις έστειλε και στους, στους Αμερικανούς. Όταν τον συνέλαβαν αυτόν και τον πήγαν στην ακροναυλία, η μάνα του έκαψε ό,τι χαρτιά υπήρχαν στο σπίτι για να μην τα βρουν. Και έκαψε και αυτό το χαρτί. Ωραία. Λοιπόν, τα όπλα... Ναι. Μας το ζήτησαν αυτό το χαρτί. Τους είπαμε, ξέρουμε τι αριθμό είχαμε. Η οργάνωση, η βασίχα δώσει οργάνωση, με αριθμό. Αυτόν τον αριθμό τον θυμάμαι και τώρα πώς ήταν. Αλλά πρέπει να πάει κανένας να ψάξει το αρχείο του Αιζενχάουερ και τρέχα γύρω και να βρει. Δεν βρίσκεται. Λοιπόν, τα όπλα αυτά που ήταν διάσπαρτα παντού, σε όλα τα χωριά, σε όλους τα ρέματα, στην παιδιάδα, ο πατέρας μου σιγά σιγά, επειδή ήταν ο πλουργός, τα μάζεψε. Και τα έφερε στο χωριό, τα επισκεύασε, τα λάδωσε, τα έβαλε σε κυβότια και γιατί πίστευε και όπως έγινε ότι θα μας χρειαστούν και χρειάστηκαν πράγματι για την εθνική αντίσταση. Θα αναφέρουμε ένα γεγονός, να μην κουράσω, ένα γεγονός που έγινε στο ένα συνέδριο που έγινε στην Καστανιά Καλαμπάκας, που ήταν και ο Αρσενίου. Επικεφαλής του δικτύου αυτού ήταν ο γεωπόνος Κώστας Χρυσοχώου. Δεν ήξερες. Λοιπόν, όταν μάθαν οι Αμερικανοί ότι είναι τον έχουν εξόριστο στον Μακρόνησο, πήγαν οι Αμερικανοί, τον πήραν τον Μακρόνησο και τον έφεραν στη Λάρισα. Το ίδιο είναι η ασφάλεια και δεν τολμούσε να τον στραβοκοιτάξει. Του λέει αυτό δεν τον πειράξει. Αλλά το έγγραφο δεν το έχουμε. Λοιπόν, τα όπλα αυτά τα έδωσε στα παιδιά του χωριού για να φυλάγονται από τους ληστές. Γιατί τότε κυκλοφορούσαν ληστές, πεινασμένοι κλπ. Και σκοτώνανε για να ζήσουν και αυτοί και οι οικογένειές τους. Έδωσε λοιπόν τα 50 όπλα που είχε μαζέψει
πιο προπολιβόλα, τα έδωσε σε παλικάρια πολεμιστές του αλβανικού μετόπου. Για νέα χέρια, όπως γράφει, γιατί τα γράφει αυτά ο πατέρας. Ναι. Όταν ερχόταν οι Ιταλοί στην Κασαγιά για να κάνουν αφοπλισμό, καλούσαν όλη την νεολαία, όλο το πληθυσμό, τον αντρικό πληθυσμό, στο σχολείο απ' έξω, για να τους παραδώσουν τι όπλα είχαν στο σπίτι τους. Γιατί κυκλοφορούσαν τότε πολλά όπλα. Καλώς κάλεσαν για τον πατέρα μου. Ντύθηκε ο πατέρας με ρεμπούμπλικο και λοιπά, με σακάκι και γραβάτα,